θα πούμε για ορισμένες ευθείες την εξίσωσή τους. Αν πάρουμε την εξίσωση της ευθείας ψήσων 2χ και 1, φτιάχνουμε ένα πίνακα τιμών, επειδή γνωρίζουμε ότι όλες οι εξισώσεις της μορφής ψήσων αχ και β είναι ευθείες. Η ψήσων 2χ και 1 είναι ευθεία, αρκεί να βρούμε δύο σημεία της. Βάζουμε για παράδειγμα όπου χ το 0 και βρίσκουμε ότι το ψ είναι 1. Αν βάλουμε όπου χ το 1 βρίσκουμε ότι το ψ είναι 3. Το 0,1 είναι αυτό το σημείο και το 1,3 είναι αυτό το σημείο. Άπαξ και βρήκαμε δύο σημεία της εξίσωσης ψήσων 2χ και 1, μπορούμε να τη σχεδιάσουμε και είναι αυτή η ευθεία. Λέμε λοιπόν ότι η ευθεία αυτή έχει εξίσωση ψήσων 2χ και 1. Κάθε σημείο της ευθείας επαληθεύει την εξίσωση ευθείας. Για παράδειγμα, αν πάρουμε αυτό το σημείο, τι χ και τι ψ έχει. Το χ αυτού του σημείου, η τετμημένη αυτού του σημείου είναι το μείον 2, η τεταρμένη είναι το μείον 3. Αν στη θέση του χ βάλουμε το μείον 2, 2 επί μείον 2 είναι ίσο με μείον 4. Συν 1, το ψ βγαίνει μείον 3. Θα μπορούσαμε δηλαδή να έχουμε φτιάξει και αυτό το σημείο εδώ. Αν βάλουμε που χ το μείον 2, το ψ βγαίνει μείον 3. Ένα λοιπόν σημείο ανήκει στην ευθεία, αν και μόνο αν οι συντεταγμένες του επαληθεύουν την εξίσωση της ευθείας. Αυτό είναι το σημείο μείον 2, μείον 3. Να μιλήσουμε τώρα για την εξίσωση των ευθειών που είναι παράλληλες στον άξονα των χ. Για παράδειγμα, αυτή η ευθεία, ας την ονομάσουμε ε, η πράσινη, έχει μια λίγο περίεργη εξίσωση, έχει την εξής ιδιότητα. Όλα τις τα σημεία έχουν το ίδιο χ ή το ίδιο ψ. Όλα τις τα σημεία έχουν το ίδιο ψ. Για παράδειγμα, αυτό το σημείο έχει στεταγμένες 3,3. Αυτό το σημείο έχει στεταγμένες 5,3. Όλα τις τα σημεία έχουν για ψ το 3. Η εξίσωση αυτής της ευθείας είναι ψήσων 3. Είναι λίγο περίεργο, δεν είναι η λύση μιας εξίσωσης. Είναι μια ευθεία. Είναι όλα τα σημεία χ ψ. Αυτό για παράδειγμα το σημείο το δέλτα έχει στεταγμένες μείον 2,3. Όλα αυτά τα σημεία έχουν για ψ το 3. Άρα αυτή η ευθεία έχει εξίσωση ψήσων 3. Αν φέρουμε τώρα αυτή την ευθεία, ας την ονομάσουμε αυτή την ευθεία ζ, όλα της τα σημεία έχουν το ίδιο τ. Έχουν το ίδιο χ. Για παράδειγμα αυτό το ε έχει χ μείον 4 και το ψ είναι 2. Αυτό το σημείο το ζ έχει χ το μείον 4, εδώ είναι το μείον 4 και ψ το 1. Αυτό το σημείο, το η, έχει χ το μείον 4 και ψ το μείον 2. Όλα λοιπόν αυτά τα σημεία έχουν το ίδιο χ. Αυτή η ευθεία έχει εξίσωση χ ίσον μείον 4. Αν υποθέσουμε τώρα ότι αυτή η ευθεία, ας την ονομάσουμε η, η ευθεία η λοιπόν είναι παράλληλη στο χ των ως χ και διέρχεται από το σημείο θ 4,1,5. Τι εξίσωση έχει η ευθεία η? Η εξίσωσή της είναι ψ ίσον 1,5. Γράφουμε λοιπόν η άνω κάτω τελεία ψ ίσον 1,5. Αυτή είναι η εξίσωση ευθείας. Αυτή η παρουσίαση λοιπόν αφορά την εξίσωση ευθειών που είναι παράλληλες στους άξονες.